Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπουργική απόφαση για οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς για τη στελέχωση κέντρων υγείας άγωνων περιοχών. Συγγνώμη, λάθος, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ η απάντηση του Υπουργείου που παρέλειψε να προσθέσει στην ΚΙΑ κομβικές περιοχές συνεδοχώρα της Κρήτης, όπως τα Σφακιά και τα Ανόγια. Αυτό το οποίο έγινε με την τελευταία θεσμοθέτηση των δύο κατηγοριών Α και Β ήταν να μείνει το κέντρο υγείας Ανογείων απ' έξω, όπως και άλλα κέντρα υγείας και της Κρήτης και της Ελλάδας. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, η ΚΙΑ πέρασε, θα έλεγα προσωπική μου εκτίμηση, κάπως βιαστικά, γιατί έπρεπε να εξαγγελθεί στην έκθεση από τον Πρωθυπουργό, χωρίς να γίνει έτσι εμβάθυνση όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τους τόπους κτλ. Όλοι κατάλαβαν και αποδέχτηκαν ότι αυτό ήταν λάθος, ήταν παράληψη για τα Σφακιά, για τα Ανόγια και άλλες περιοχές. Αν είναι δυνατόν περιοχές όπως τα Σφακιά που είναι τις πρόσιτες, που είναι απομακρυσμένες, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις και θα πρέπει να δίνονται κίνητρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γκάφα ολκής από το Υπουργείο Υγείας, καθώς η παράληψη των εν λόγω περιοχών φαίνεται να οφείλεται σε λάθος εκπαραδρομής, όπως χαρακτηρίστηκε. Άμεση επικοινωνία που υπήρξε με το αρμόδιο Υπουργείο και τους αρμόδιους υπουργούς, έγινε κατανοητό το εκπαραδρομής, όπως μου αναφέρθηκε, λάθος, και ότι θα γίνει άμεσα η αποκατάσταση του λάθους. Αυτό έχω καταγράψει σαν διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει η αντίστοιχη απόφαση, όλα τα άλλα είναι όλα. Δεν έχουν βρει σε ένα χάρτη πραγματικά ποιες είναι οι άγονες περιοχές που θα πρέπει να δώσουν κίνητρα εξτρά και να πάει να δουλέψει ο κόσμος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής και το λοιπό προσωπικό. Βέλη κατά του Υπουργείου Υγείας για την σημαντική παράληψη και από υγειονομικούς που ζητούν από την κυβέρνηση να σκύψει τις διαχρονικές ανάγκες της ενδοχώρας. Η κυβέρνηση συνεχίζει τα ψέματα στις αλχημίες. Τα επιδόματα που δίνει σε περιοχές που τα κέντρα υγείας είναι άγονες ή όχι, είναι πολύ λιγότερα τα λεφτά από αυτά που προβλεπόταν να δοθούν. Άρα ακόμα ένα ψέμα της κυβέρνησης, και βεβαίως ο καθορισμός μιας περιοχής, ενός κέντρου υγείας από Α σε Β ή από Β σε Α, από μόνο του δεν κάνει ελκυστικό ένα σύστημα υγείας. Ένα είναι το θέμα. Είναι ο περιορισμός των δαπανών για την υγεία. Εάν θες να περιορίζεις δαπάνες στην υγεία, γιατί πρέπει τους πόρους που παράγει, τον πλούτο που παράγει ο ελληνικός λαός, να το κατευθύνει στο μεγάλο κεφάλαιο, στις επενδύσεις, στην απαλλαγή της φορολογίας, θα κόβεις λεφτά από κάτω. Τώρα είναι οι άγονες περιοχές, είναι οι μισθοί των γιατρών, είναι οι μισθοί των υπόλοιπων εργαζομένων, είναι οι περικοπές στο προσωπικό. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Σύμφωνα με τους δημάρχους Ανογείων και Σφακίων, το αρμόδιο Υπουργείο δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση του λάθους που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Υπήρξε διαβεβαίωση από όλους, γιατί είχαμε επικοινωνία και τις επόμενες ημέρες, ότι αυτό θα αποκατασταθεί, θα θεραπευτεί. Μέχρι τώρα επίσημα δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά η διαβεβαίωση κατηγορηματική είναι ότι θα διορθωθεί.